Καλησπέρα σα, Τσεκ Τεκνάωκος εδώ και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο το οποίο ήθελα και εγώ να το κάνω και μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Το review από το Mi Band το 2. Έχετε δει ότι το έχω αγοράσει, έχω κάνει το unboxing. Κάπου εδώ θα πέσει ή τσεκάρετε το όσοι δεν το έχετε τσεκάρει. Και αφού το τσεκάρετε. Λοιπόν, πέρασαν, πάμε να δούμε το βίντεο για το review. Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες από τότε που το πήρα, το έχω χρησιμοποιήσει, το έχω λιώσει, πραγματικά το φοράω κάθε μέρα από τότε, ενώ έχω μανία με τα ρολόγια, ξανά δεν έβαλα ρολόι κανονικό, αλλά το συγκεκριμένο. Ε, έχω δει τα apps, έχω δει πολλά πράγματα με το συγκεκριμένο ρολόι, οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αλλά πριν να ξεκινήσω, ας κάνω το unboxing δύο αντικειμένων που μου ήρθανε. Δύο αντικείμενα, δύο το Band. Βλέπετε ήδη δύο λουράκια στα οποία το έχω που πήρα εξτρά και πάμε να δούμε άλλα δύο λουράκια που ήρθαν. Τα συγκεκριμένα τα πήρα από eBay, δεν το έχω πάρει από Banggood. Το ένα είναι αρκετά ακριβούτσικο, έχει γύρω στα 5 ευρώ. Είναι αυτό εδώ και είναι πάρα πολύ όμορφο. και είναι ιδιαίτερα ποιοτικό, είναι αυτό εδώ όπως το βλέπετε ελπίζω να βοηθούσε να ζουμάρει και η κάμερα μας λίγο είναι μέταλλο πάνω Ας, τώρα μεταξύ χτυπάει το φως και λίγο μου το χαλάει λοιπόν είναι μέταλλο, από την κάτω πλευρά βλέπουμε διαφορετικό κούμπομα διαφορετικό κούμπομα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το, με το ότι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα από το band ε, αρκετά ποιοτικό το χρώμα του είναι ροζ γκολτ από όσο ξέρουμε. Θα μου πει ροζ κόστα. Το συγκεκριμένο δεν πάει για μένα. Θα πάει ε, σε φάση δωράκι. Πρέπει να δω τώρα και πώ ανοίγει. Αλλά δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο το πώ ανοίγει. Νομίζω ότι θέλει και πάρα πολύ μυαλό. Χα, τα κατάφερα. Ανοίγει αυτό. Προφανώ από ό,τι μπορώ να καταλάβω πρέπει να ανοίγει και αυτό. Γίνεται δύο κομμάτια, ελπίζω να μην το έσπασα, και το band αφού βγει, το οποίο βγαίνει πάρα πολύ εύκολα από τα σιλικονάτα, τοποθετείται. Για κάποιο λόγο δεν τοποθετείται τόσο εύκολα όσο περίμενα. Εν τω μεταξύ, υποτίθεται ότι το πήρα για το μη band το 2, και πάνω πρέπει να γράφει για το μη band 2, και για κάποιο λόγο δεν μπαίνει. Ελπίζω να μην ήταν για το μη band το 1 και την πάτησα. Τέλο πάντων, πρέπει να το τσεκάρω το συγκεκριμένο. Λοιπόν, προφανώ μάλλον την πάτησα. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά όσο περίμενε το συγκεκριμένο λουράκι. Θα τσεκάρω γιατί είμαι σίγουρο ότι το έχω παραγγείλει για Mi Band 2 και όχι για Mi Band 1. Ούτω ή άλλω σε λίγο καιρό περιμένω να έρθει και το Mi Band 1. Οπότε θα το κρατήσω για αυτό. Line. Καλή ποιότητα. Αν και λίγο τώρα ψηλοπογοητεύτηκα, αλλά δεν πειράζει. Εσεί έχετε το, το νου σα. Αν κάνετε παραγγελία λίγο στι στο τι γράφει κάθε αγγελία και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι άσπρο χρώμα. Α, α, αρκετά. Βασικά έχει το κλασικό κούμπομα, το οποίο δεν θα το έλεγα ότι είναι και τόσο ποιοτικό. Τα third party λουράκια και αξεσουάρ δεν θα έλεγα ότι είναι και ότι καλύτερο. Στι γενικέ γραμμέ, και αυτό μπαίνει λίγο ιδιαίτερα δύσκολα θα έλεγα. Μισό λεπτό να το τσεκάρω κιόλα ότι μπαίνει σωστά. Εντάξει, μπήκε αρκετά απλό. Αν έχετε δει, όσοι έχετε δει, υπάρχει μια κλίση στο ρολόι. Δηλαδή δεν είναι, κάθετε, ακριβώς, δεν είναι κάθετα το ρολόι σε σχέση, το band με σχέση με το λουρί. Οπότε πάντα όλα είναι μια μικρή κλίση. Ε, λοιπόν, το κούμπομα είναι λίγο δύσκολο στο συγκεκριμένο και είναι και λίγο σκληρό. Το οποίο είναι ένα θέμα μπορώ να πω. Και γενικά, μάλλον θα... Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γίνει καλά και σωστά η διαδικασία κουμπώματος. Πρέπει να κάτσω να το ρυθμίσω λίγο, να δω πώς θα φτιαχτεί. Τέλο ε... πάνω, θα το δω. Σήμερα απογοητεύσει τελευταία και γι' αυτό θέλει προσοχή. Ε, από ό,τι βλέπω από το eBay δεν είναι και τόσο τρελά. Θα σας πω, έχω πάρει... Ah, πάει και αυτό. Άρα τι, τι κρατάμε από αυτό ότι θέλει προσοχή ιδιαίτερη στα λουράκια. Πάμε λίγο σε δύο λουράκια τα οποία τα αγόρασα και από το, από το Gearbest είναι αυτά και μπορώ να πω ότι πραγματικά τα συγκεκριμένα με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο τα συγκεκριμένα, το πάντι ήρθε με αυτό το μαύρο, τα συγκεκριμένα μπορώ να πω, θα έχω link στην περιγραφή για αυτά ε, από το Gearbest, όσοι θέλετε να πάτε να τα τσεκάρτε, είναι πολύ φθηνά, έχει γύρω στα 2 ευρώ νομίζω το καθένα, τα οποίο είναι τρομερά. Ε, το μόνο ελάττωμα που έχω δει είναι ότι από την καθημερινή χρήση και επειδή τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και λίγο έχω ξεχωριάσει από κάτω το χρώμα, αλλά κατά τα άλλα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και ανθεκτικά και μπορώ να πω ότι τα έχω λατρέψει και τα χρησιμοποιώ συνέχεια όπως έχετε δει και σε κάποια unboxing. Αυτά για τα bands. Θέλει προσοχή, όπως είδατε το unboxing δεν πήγε τόσο καλά όσο περίμενα αλλά είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα οπότε καλό είναι να τα βλέπετε κι εσείς και να προσέχετε ιδιαίτερα το τι αγοράζετε και πώς το αγοράζετε και τις περιγραφές. Λοιπόν, ε... Τώρα, σχετικά με το Mi Band, ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πριν, να μιλήσω για το συγκεκριμένο, θα ήθελα να μιλήσω για τις εφαρμογές. Δύο εφαρμογές, δύο κυρίες εφαρμογές. Η μία, για όσους λίγο στα γρήγορα, να σας πω σχετικά με το, ε, τα Windows τα phone, μη Bind Me Band είναι για Windows Phone. Όσοι έχετε Windows Phone χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη εφαρμογή η οποία συνδέεται με το Bluetooth. Ε, μπορώ να πω ότι δεν είχα καμία απολύτως, κανένα απολύτως πρόβλημα τα συνδέσω πάνω σε Windows Phone. Το μόνο αρνητικό υπάρχει μόνο μια εφαρμογή σε Windows Phone για όσου ενδιαφέρεστε. Αυτή εδώ το Bind Me Band. Ε, και η οποία είναι third party και συγκεκριμένη εφαρμογή είναι γαμάτι, τα ρυθμίζει όλα, αλλά, αλλά είναι πολύ απλή και πολύ εύχρηστη. Το ρολόι, το ρολόι συνδέεται με τη μία επάνω, δεν έχει κανένα θέμα. Απλά το μόνο κακό είναι ότι το sleep tracking του, που είναι πάρα πολύ καλό, πρέπει να το αγοράσετε. Δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή, σαν feature, σα δίνει τα τρία βασικά. Ε, περπάτημα, καρδιά και όλα τα λοιπά, εκτό από το, το να σας δώσει το, τους παλμούς της το όχι το να σας δώσει το sleeping feature όταν κοιμάστε να καταγράφει τον ύπνο σας και το πόση ώρα κοιμάστε. Αυτό εδώ με 99 λεπτά νομίζω το αγοράζετε και στην κομπλέ. Αλλά η εφαρμογή είναι υπερβολικά καλή για Windows Phone οπότε όσοι έχετε Windows Phone να ξέρετε ότι θα υπάρχει μόνο μια εφαρμογή. Ας περάσουμε στα βασικά τώρα όσον αφορά το Android. Μισό λεπτά και να ανοίξω το κινητό μου. Στο κινητό, στο Android υπάρχουν αρκετές εφαρμογές. Εγώ χρησιμοποιώ την Mi Fit, να σας τη δείξω κιόλας. Αυτή εδώ είναι αρκετά πρακτική. Υπάρχουν notifications, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή στα 1.99 που την πληρώνει και τα κάνει όλα και είναι τρομερή. Αυτή συνδέεται κατευθείαν με το Bluetooth και ενημερώνει το... Το, κινητό, το κινητό σε σχέση με το τι έχει κάνει. Σου δείχνει τα χιλιόμετρά σου. Σήμερα, έκανα για παράδειγμα, 7.951 βήματα κάνει sync πάρα πολύ γρήγορα. Είχα ένα μόνο πρόβλημα. Είχα ένα πρόβλημα σε. Android 6 και πάνω, να κάνω τον συγχρονισμό. Έπρεπε να κατεβάσω, και όσοι έχετε αυτό το πρόβλημα, τι θα κάνετε. Κατεβάζετε την εφαρμογή. Θα προσπαθήσετε να το κάνετε pair. Μπορείτε την πρώτη φορά να, να, να έχει κόλλημα, να, να μην το δεχθεί. Τη δεύτερη φορά κάντε unpair το κινητό σας. Κάντε unpair το κινητό σας και ξαναδοκιμάστε. Κάντε logout, login ξανά. Ξανακάντε pair το κινητό, το Mi Band και είστε κομπλέ, δεν θα έχετε θέμα. Συγχρονίζεται υπέροχα, σου δείχνει τα βήματά σου, τι έχεις κάνει κάθε μέρα, ας πούμε σήμερα έκανα να ζουμάρει λίγο 7.951 step, 6,6 χιλιόμετρα. Μπορώ να πω ότι έχω πορωθεί, σου δείχνει και το history, το οποίο είναι εντυπωσιακό, ανά ημέρα, μήνα και βλέπεις τώρα τι έχεις κάνει. Ας πούμε αυτό το μήνα έχω κάνει 57 χιλιόμετρα απόσταση, το προηγούμενο μήνα για παράδειγμα άμα ήθελα, Πάμε στο Σεπτέμβριο. Έχω κάνει 144 χιλιόμετρα που είχα πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ εθιστικό γιατί βάζει στόχου, μπορεί να ρυθμίσει από μέσα στι ρυθμίσει σου πόσα βήματα θε να κάνει τη μέρα. Έχω ρυθμίσει το στόχο μου στα 10.000 βήματα. Βέβαια δεν το πετυχαίνω τώρα τελευταία. Αλλά σε παρακινεί και θέλω να προσπαθήσω λίγο παραπάνω. Είναι αρκετά εθιστικό το band και μπορώ να πω ότι είναι υπερβολικά καλό για αυτό το δομέα. Επίσης καταγράφει τον ύπνο σου, πάρα πολύ καλή εφαρμογή. Σου λέει πόσες ώρες κοιμήθηκες. Βασικά από ό,τι κατάλαβα, να σας φέρω λίγο κοντά να δείτε κάποια στατιστικά, αν θέλεις και εστιάσει αυτή η κάμερα. Λοιπόν, κάποια στατιστικά, τα οποία σου λέει ανά ημέρα, ας πούμε, τι έγινε την κάθε μέρα, πόσες ώρες έχει κοιμηθεί κάθε μέρα, το deep sleep, το light sleep, πόσο ελαφρύ ύπνο είχε, τι ώρα έπεσε, τι ώρα κοιμήθηκε και γενικά πόσε ώρε έχει κοιμηθεί την εκάστοτε ημέρα. Ε, από ό,τι είδα, αυτό λειτουργεί επειδή μπορεί να ρυθμίσει πάνω κάτω τι ώρα πέφτεις γενικά στο κρεβάτι σου και τι ώρα ξυπνάς γενικά. Οπότε, αν πέσει για παράδειγμα 7 η ώρα το. Μα κάνει πέσει πρωινή ώρα, μεσημεριανή ώρα για ένα ύπνο δεν θα το υπολογίσει καν, υπολογίζει μόνο το νυχτερινό σου ύπνο. Ε, επίσης, εντάξει, ρυθμίζεις, βλέπεις τους παλμούς της καρδιάς, έχει μια εφαρμογή να παίρνεις πιο συχνά μέσα μετρήσεις, δηλαδή βλέπετε ότι πάνω κάτω κρατάει τους παλμούς σου. Μπορώ να πω ότι η παλμή που δείχνει εδώ είναι διαφορετική από αυτού που σου δείχνει όταν το φέρει κοντά. Ε, για να μπορέσει να πάρει παλμού από αυτό, πρέπει να φορά το ρολόι και να το φέρει στο χέρι σου στο ύψο τη καρδιά για να είναι πιο ακριβή. Έχει πάρα πολλέ ρυθμίσει η συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορεί να τη ρυθμίσει, πούμε, με το που σηκώσω το ρολόι πάνω να ανοίγει η οθόνη, με το που το κατεβάσω να σβήνει. Δηλαδή δεν είναι συνέχεια αναμένο ή δεν πρέπει να το πατήσω για να ανάψει. Ε, έχει πάρα πολλέ εφαρμογέ. Ε, να σα δείξω κιόλα. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, το ρυθμίζει αν θε να είναι στο δεξί ή στο αριστερό χέρι για να ρυθμίζει την κίνησή του. Έχει Find Band που, μόλι το πατήσει, δονείται το band για να μπορέσει να το βρει. Ε, το Time Format μου άρεσε, είναι στο καινούργιο Update, να σα δείξω. Ε, πρώτα είχε αυτό εδώ το Time Format, το κλασικό. Μετά προσθέσαν και ημερομηνία και η ημέρα, το οποίο είναι πολύ πρακτικό και βολικό. Μπορώ να πω ότι με έχει βολέψει πάρα πολύ. Ε, heart Rate Sleep Assistant. Παίρνει παραπάνω ακριβή δεδομένα. lift Wrist, to View Info. Αυτό το συγκεκριμένο που με το που. Να σα το κάνω zoom, Με το που σηκώσει το Lift Wrist, to View Info το χέρι σου, αυτό που σα έλεγα να βλέπετε τι πληροφορίε. Κάνει upgrade τα, το τέτοιο. Κάνει upgrade το firmware με τη μία. Όταν έχουμε καινούριο firmware, παίρνει κοντά το Bluetooth. Το με Bluetooth λειτουργεί βασικά αυτό και στην ουσία κάνει upgrade με τη μία, δεν έχει πρόβλημα. Ε, τώρα, βασικές πληροφορίες που βλέπουμε. Στη, τώρα, σχετικά με το τι μπορούμε να δούμε στην οθόνη. Μπορούμε να δούμε ώρα, όπως και δίποτε, δεν μπορούσαμε να το επενεργοποιήσεις αυτό. Steps, απόσταση, θερμίδες, heart rate και remaining battery. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την εφαρμογή. Υπάρχουν πληρωμένε, υπάρχουν άλλε εφαρμογέ που μπορείτε να ρυθμίσετε το συγκεκριμένο με το που πατήσετε το κουμπί να αλλάζει κομμάτια στο MP3 σας, στο κινητό σα. Είναι πολύ πρακτικό. Τώρα, σχετικά με το ρολόι, με το band αυτό. Από κάτω σας είχα δείξει ότι υπάρχει ο αισθητήρα. Είναι πολύ ελαφρύ, αντέχει στο νερό. Ε, αυτό που σας έλεγα ότι το τζάμι δεν χαράστηκε, αυτά χαράζεται γιατί είναι πλαστικό στην ουσία. Κατάφερα να κάνω μια μυχή, οπότε καλό θα ήταν τελικά να πάρουμε μια μεμβρανίτσα να το προσέχουμε. Ε, με το που το πατάς, ε, σου δείχνει τα διάφορα, τις διάφορες πληροφορίες, την ώρα, τα πόσα βήματα, την απόσταση. Το ρυθμίζεις εσύ, στην αρχή δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, οπότε ναι. Ε, Όσο περνάνε τα firmware και έρχονται καινούργια firmware, γίνονται upgrade μέσα. Οπότε, όλο και καλύτερη γίνεται η διαχείριση. Μπορώ να πω ότι με έχει ε, βολέψει όσο δεν πάει. Είναι ελαφρύ, δεν το καταλαβαίνει καν ότι το φορά. Τώρα, όσον αφορά την αυτονομία και τη μπαταρία, προσωπικά το συγκεκριμένο είναι η τρίτη φορά που το φορτίζω μέσα σε δύο μήνε. Μπορώ να πω ότι, κατά μέσο όρο, μου βγάζει γύρω στι 18 με 20 ημέρε. Η χρήση του είναι συνεχόμενη. Δηλαδή, βλέπω πολλέ φορέ την ώρα, τη μέρα, το χρησιμοποιώ αρκετέ φορέ μέσα στη μέρα οπότε η μπαταρία του μπορώ να πω ότι μου έχει φανεί υπέρ πρόσφατα ένας φίλος μου είπε ο οποίος βέβαια το έχει πάνω σε εφαρμογή σε κινητό με iOS ότι του κρατάει 4 το πολύ αν νομίζω 5 μέρες το και μου έκανε εντύπωση ε, δεν ξέρω τι παίζει με τα firmware ή όχι ε, πάντως όσοι έχετε αν θέλετε πείτε μου πόσο σας κράτησε εσά. με η μπαταρία μου βγάζει χαλαρά ε, έχει 75 αμπερόρια και είναι τρομακτικό το πόσο καλά μου κρατάει. Α πούμε, τελευταία φορά αυτό το φόρτισα πριν από 6-7 μέρε και η μπαταρία του είναι στο 57%. Κάπου τόσο, μπορεί και παραπάνω. Δεν θυμάμαι. Αλλά κατά μέσο όρο αυτό που θυμάμαι είναι το φορτίζω κάθε 20 μέρε. Δηλαδή το αγόρασα, μου ήρθε λίγο πριν από. Τέλειο Αυγούστου μου ήρθε, είναι τώρα πόσε Οκτωβρίου, πλησιάζουμε 28 Οκτωβρίου και το έχω φορτίσει τρει φορέ, όλε και όλε, σύνολο. Οπότε ναι, επίση ένα θέμα που έχω προσέξει είναι ότι δεν μπορώ να το φορτίσω από Powerbank για κάποιο λόγο. Ε, δεν μου φόρτισε από Powerbank, μόνο στο PC μπόρεσα να το φορτίσω και το φορτίζω πάνω στο PC. Δεν έχω δοκιμάσει πάνω σε φορτιστή σε μπρίζα γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ζωρίσω τη συσκευή πάρα πολύ, να τη δώσω παραπάνω από 2 αμπέρ, ε, παραπάνω από 5 αμπερόρια, γιατί εντάξει, ε, μιλιαμπερόρια για να είμαι ακριβή, γιατί άλλο τον άλλο το άλλο. Τώρα, είναι πρακτική, είναι. Αυτό μόνο που με παραξένεψε είναι ότι οι παλμοί τη καρδιά δεν μου φαίνονται τόσο πολύ ακριβή, εκτό και αν έχω πρόβλημα και πρέπει να το τσεκάρω. Γιατί μου βγάζει όποτε το βάλω κοντά στο χέρι, όταν το φοράω και το τσεκάρω, μου βγάζει πάνω από 120-130 βαθμού. Είδατε μέσα στην εφαρμογή διαφορετικά νούμερα. Οπότε δεν ξέρω τι παίζει ακριβώ με αυτό, αν και δεν με απασχολεί τόσο. Του παλμού δεν του τσεκάρω τόσο πολύ, παρά μόνο όταν τρέχω, που είμαι περίεργο να δω πόσο πάει. Ε, είναι ένα καλό κινήτρο. Προσωπικά μπορώ να πω ότι με παρακινεί να κάνω βήματα, να βγω να περπατήσω και έχω κάνει πολλά χιλιόμετρα. Θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη το έβλεπα και λέω κάθε μέρα «Ω, oh, έκανα πόσες χιλιάδες βήματα, πόσες χιλιάδες βήματα». Δηλαδή είδατε κιόλα, 144 χιλιόμετρα μέσα σε ένα μήνα έβγαλα, τα οποία ήταν υπερβολικά πολλά. Και μπορώ να πω ότι είναι ένα πολύ καλό κινητρό εάν θέλετε να αρχίσετε να κινήσετε και να αθλήσετε για να βγείτε έξω από το σπίτι. Το προτείνω, η τιμή του έχει πέσει στα 25 ευρώ, θα δείτε link στην περιγραφή αν θέλετε να το πάρετε και γι' αυτό και για τα λουριά. Προσωπικά έχω λατρέψει τα λουράκια αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και ανθεκτικά. Για το μαύρο είναι που έρχεται. Δηλαδή, αν πάρετε το μαύρο, δεν υπάρχει λόγο να πάρετε άλλο λουράκι. Απλά επειδή είμαι άνθρωπο ο οποίο βαριέται πάρα πολύ, με το συγκεκριμένο την έχω καταβολέψει και μου άρεσε πάρα μα πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν το review, η μπαταρία του καλή, μέχρι τώρα είμαι εντυπωσιασμένο και θα το πρότεινα και σε εσά να το πάρετε, σας λέω το φοράω σχεδόν όλη μέρα, κάθε μέρα, δεν το βγάζω, η αλήθεια είναι ότι το βγάζω όταν κάνω για μπάνιο, όταν πάω για μπάνιο, είναι αδιάβροχο, είναι ανθεκτικό στο νερό, απλά εγώ προσωπικά δεν θέλω να το επιβαρύνω με νερό, είναι δική μου επιλογή, θέλω να το μεγαλώσω κι άλλο τη διάρκεια ζωή. Οπότε μέχρι τώρα είμαι ικανοποιημένο. Ελπίζω να σα άρεσε το μικρό review αυτό. Μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω πόση ώρα θα βγει. Μιλάω αρκετή ώρα. Και αν θέλετε, αγοράστε το. Ε, κάτω στην περιγραφή θα δείτε link. Η αλήθεια είναι να σα πω κιόλα τα link τώρα από εδώ και πέρα από κάποια. Επειδή το Gearbest με έδωσε τη δυνατότητα να κάνω affiliate, θα έχουν affiliate. Σα το λέω απλά για να ξέρετε τι γίνεται. Και τι είναι το affiliate. Αν εσεί αγοράζετε ένα προϊόν από γύρω τουλάχιστον για την συγκεκριμένη περίοδο, ένα μικρό κομμάτι γύρω στα 4%, τα 100, 5% δεν ξέρω πώ λειτουργεί όλο αυτό, απλά θα πηγαίνει στο, στο κανάλι. Και γιατί το κάνω αυτό, ε, Το συγκεκριμένο το έκανα κυρίω για να μπορώ να επειδή έχω πρόβλημα με, το, με τα λεφτά που βγάζω στη, στη Revolut για να μπορώ να κάνω τα eBay unboxing. Τουλάχιστον αν ε, κάποιοι θέλετε να βοηθήσει το κανάλι έτσι, ρε παιδί μου. Εσείς δεν χρεώνεστε τίποτα, αγοράζετε αυτό όπως θα αγοράζετε και πριν, απλά από μόνο του το Gearbest μου δίνει ένα μικρό κομμάτι 4% νομίζω από κάθε αγορά 5% και προκειμέ... πάλι δεν είμαι σίγουρος πόσο πάει γιατί δεν το έχω ψάξει καν να σου πω την αλήθεια Κάνα δύο παιδιά με ρώτησαν από μόνα τους αν έχω affiliate για να μπορέσω να τους στείλω κάποια link και απλά αυτό ναι πάνε στο... στο κανάλι προκειμένου να κάνω κάποια ε eBay unboxings και όχι μόνο. Αυτά κάποια στιγμή θα δείτε και ένα συγκεκριμένο unboxing. Αυτά. Οπότε όσοι θέλετε θα έχω στην περιγραφή τα link. Άμα θέλετε αγοράστε, άμα όχι προσπεράστε. Λοιπόν, να έχετε μια μορφή μέρα και τα λέμε σε ένα επόμενο eBay ή όχι unboxing θα δούμε γιατί έρχονται πολλά. Ή σε ένα review. Γιατί τώρα τελευταία σκέφτομαι να αρχίσω λίγο πιο εντατικά και τα review και τις ε, προτάσεις για κάποια προϊόντα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά.